εμπόριο καυσίμων. Θετικό ότι έχει γίνει έλεγχος, από ό,τι φαίνεται σε πρώτη φάση αποτελεσματικός, αλλά πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι, γιατί όλοι ξέραμε, ήταν κοινό μυστικό. Εμείς το λέγαμε σαν ΣΥΡΙΖΑ ότι το μεγάλο λαθρεμπόριο γίνεται με το ναυτιλιακό πετρέλαιο και λέγαμε ότι αν θέλουν να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο, στα καύσιμα έχουν δύο τρόπους. Πρώτον, να το καταπολεμήσουν στο ναυτικό πετρέλαιο και το δεύτερο, ότι θα πρέπει όσο αφορά και αυτό και το πετρέλαιο θέρμανσης και τα άλλα, απλά να εγκαταστήσουν μηχανήματα ηλεκτρονικά που να ελέγχουν τις ροές και τις εκροές και όχι να επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό με πολύ μεγάλους φόρους στο πετρέλαιο θέρμανσης και να αναγκάσουν τον κόσμο στις μισές πολυκατοικίες να μην έχει θέρμανση. Το δεύτερο ζήτημα, και θέλουμε να φτάσει μέχρι τέλους αυτή η έρευνα. Το δεύτερο είναι με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είπατε κι εσείς. Φαίνεται ότι εκεί γινόταν ένα πολύ μεγάλο πάρτι συμφερόντων. Δεν θέλουμε να τις τσουβαλιάσουμε όλες, είπε και ο Θανάσης. Όχι, ο Παφίλης. Και μας κατηγορούσατε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε την καινούργια κατάσταση στον κόσμο. Δεν είναι έτσι. Πρωταθλητές της ΜΚΟ ήταν στελέχη δικά σας. Εντάξει. Εγώ σ' άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία βάση αυτό το πράγμα. Να μιλήσω εγώ, μετά μπορείς να πεις. Καμία βάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά έλεγχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Όλων. Εδώ και 15 χρόνια. Και τι λεφτά έχουν πάρει. Εδώ και 15 χρόνια, και για να ξέρετε, γιατί εδώ πρέπει να μιλάμε με στοιχεία και όχι με γενικούς ιδεολογικούς και πολιτικούς αφορισμούς. Το Σεπτέμβριο του 2011. Πήγαμε συγκεκριμένο φάκελο, ο ίδιος ο Τσίπρας τον έστειλε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, τον κύριο Πεπόνη, με όλες τις χρηματοδοτήσεις που έχουν πάρει οι μη κυβερνητικές από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και τέλος, προχωράμε και τέλος, για να πάμε στον όσο θέμα, αφορά πολλά. Τη λίστα Νικολούδη και για τους δημάρχους οι οποίοι έχουν κάνει ψευδή ποθενέσχες, πριν τις δημοτικές εκλογές, κύριε Παπαδάκη, πριν τις δημοτικές εκλογές να δοθεί η λίστα με τους δημάρχους που είχαν πλαστά ποθενέσχες. Το ζήτησε 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το ζήτησε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος μέσα από το Twitter. Δεν τα πήραμε ακόμα. Είπε έτσι από το Πασόκ. Το λέτε εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό είναι αυτό πράγματι για να μην διασύρονται τιμές και υπολήψεις ανθρώπων. Να ξέρουμε και τι ψηφίζει ο κόσμος. Κύριε Κουτουμάνη, και εσείς δύο λόγια. Λοιπόν, πράγματι δεν είναι όλες οι ΜΚΟ.